σπάσαμε πλέον όλα τα ρεκόρ, καταγράφοντας την καλύτερη χρονιά, συγκριτικά όχι μόνο με το 2020, αλλά συγκριτικά και με το 2015, που ήταν η καλύτερη χρονιά μέχρι τότε για τις κριτικές εξαγωγές. Εντυπωσιακή αύξηση, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο, κατέγραψαν οι εξαγωγές της Κρήτης για το 2021. Φτάσαμε δηλαδή στα 615,4 εκατομμύρια ευρώ, έναντι των 470 εκατομμύριων ευρώ το 2015 ή ένα του 2020 ή έναντι των 482 εκατομμυρίων ευρώ του 2015, που ήταν η καλύτερη χρονιά. Σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή, είχαμε 31% αύξηση. Το κριτικό ελαιόλαδο για άλλη μια φορά οδηγεί την κούρσα με τα κυπευτικά και τα θαλασσινά από τον κλάδο των τροφίμων και ποτών, αλλά και τα βιομηχανικά προϊόντα πλαστικών και χημικών, να καταδεικνύουν τη δυναμική της Κρήτης. Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών γενικότερα, ο οποίος αποτελεί περίπου το 57% του συνόλου των κριτικών εξαγωγών, είχε 350 εκατομμύρια ευρώ από τα 615 και είχε μια αύξηση 40,4%. Ο δεύτερος κλάδος των χημικών πλαστικών έχει μερίδιο 26,1% επί του συνόλου των εξαγωγών της χώρας, της Κρήτης, και αύξηση της τάξης του 23,2%. Οι κυριότεροι αγοραστές των κριτικών προϊόντων είναι η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Πολωνία, ενώ τη δεκάδα των κυριότερων αγοραστών κλείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Όσον αφορά το ερώτημα για την Ρωσία και την Ουκρανία, ευτυχώς μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα δεν ξεπερνούν το 1% των εξαγωγών της Κρήτης. Άρα δεν είναι αυτό που θα μας επηρεάσει. Το ίδιο ερώτημα είχα δεχτεί και το 2014 με το εμπάργκο που επέβαλε η Ρωσία στα ευρωπαϊκά προϊόντα, που τότε είχαν επηρεαστεί κυρίως τα φρούτα, τα λαχανικά, που είχαμε ανοίξει τη ρωσική αγορά. Αναχτίσαμε το έδαφος σε άλλες αγορές. Σήμερα δεν μας επηρεάζει αυτό. Μπορεί το 2021 να ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τις κριτικές εξαγωγές. Το 2022, ωστόσο, είναι αβέβαιο. Έχουμε το θέμα του πολέμου. Έχουμε τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια, ανατιμήσεις στα καύσιμα. Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων και των πρώτων υλών είναι δυσθεώρητο σε σχέση με το παρελθόν. Τα προβλήματα είναι διπλά στο κομμάτι της μεταφοράς. Πρώτον, το κόστος είναι πλέον εξεπεράσει τις λογικές αυξήσεις του 10, 20, 30, 50, 100. Πολλές φορές έχει πενταπλασιαστεί ή δεκαπλασιαστεί ανάλογα τη χώρα που θέλουμε να το στείλουμε. Ειδικά όταν υπάρχει θαλάσσια μεταφορά, είτε λέγεται Αμερική, είτε λέγεται σε ανατολικές χώρες Κίνα, εκεί τα κόστη έχουν ξεφύγει από κάθε λογική. Και αυτό επιφέρει και τη δυσκολία, διότι δεν υπάρχουν εμπορευματοκιβώτια. Δηλαδή δεν υπάρχουν κοντέινερ. Όταν θες να στείλεις στην Αμερική, περιμένεις πραγματικά να βρεθεί κοντέινερ για να μπορέσει να στείλει το προϊόν. Με φόντο όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά κυρίως την επισιτιστική κρίση που φαίνεται πως έρχεται, υπάρχουν αλήθεια περιθώρια για τις εξαγωγές της Κρήτης και κατ' επέκταση την οικονομία του νησιού? Εδώ ήρθε η ώρα πραγματικά για μια εθνική συνένωση, για μια εθνική στρατηγική, να δούμε τον πρωτογενή τομέα με μια άλλη ματιά, να μην έχουμε μονοδιάστατη λογική στην παραγωγή και να δούμε προϊόντα και λάθη που στο παρελθόν κάναμε, προϊόντα που εγκαταλείψαμε, πώς σήμερα είναι περιζήτητα σε αγορές, πώς οι τιμές τους είναι πολύ δελεαστικές για τους παραγωγούς, και να αποφύγουμε την επανάληψη αυτών των λαθών, γιατί πραγματικά θα δείτε το τοπίο να αλλάζει δραματικά τα επόμενα χρόνια όσον αφορά τον επισιτιστικό τομέα.